ιδιαίτερη τιμή και χαρά που είστε εδώ, γιατί χώρια από την συγκεκριμένη αρμοδιότητα που έχετε σήμερα, περάσατε και από δύο κομβικά υπουργεία, τόσο το εσωτερικό όσο και το υγεία, και τουλάχιστον στο Υπουργείο Εσωτερικών που έχει σχέση με το Δήμο, οφείλω να απολογήσω ότι είχε προετοιμαστεί μια πάρα πολύ καλή βάση που, αν ολοκληρωθεί στα βήματα που έχουν κάνει τώρα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να ωφεληθεί αρκετά πράγματα, με βέβαια τις παρεμβάσεις που κάνει η ΚΕΔΕ και η ΔΥΠΗ. Και από το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να πω ότι η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε θα πρέπει να συνεχιστεί και να τελεσφορήσει επιτέλους, γιατί τα νησιά μας έχουν τεράστιο πρόβλημα. Άσχετα αν εμείς είμαστε μεγάλο νησί και υποτίθεται ότι έχουμε μια καλύτερη οργανωμένη δομή, παρόλα αυτά υπολοιπόμεθα πάρα πολύ από την υπηρετική χώρα και δυστυχώς παρά το ότι κατά καιρούς και στο Σύνταγμα ψηφισμένη νησιωτικότητα δεν εφαρμόζεται. Πολλές φορές θα έλεγα όχι η πετιότητα των κυβερνήσεων, αλλά τις ίσως τις επιλογές που κάνουν κάποιες συγκεκριμένες ειδικότητες να μην έρχονται. Νομίζω, κύριε Υπουργέ, ότι με το αντικείμενο το σημερινό που έχετε και είναι επίσης πολύ καλό για την Δωδεκάνησο, η οποία είναι μια διάσπαρτη πολιτισία με ιδιαιτερότητες, η παρουσία του κ. Σαντορινίου αλλά και των δύο βουλευτών μας είναι πολύ σημαντική και για εσάς αλλά και για εμάς. Θέλω να επικεντρωθώ σε δύο-τρία σημεία τα οποία για μας, για τους Δήμους γενικά και για την ΚΟ είναι πολύ σημαντικά. Το ένα αφορά την λειτουργία των λιμενικών ταμείων, που είναι η αρμοδιότητα των Δήμων. Η νομοθεσία όπως στήθηκε με την αποκέντρωση στους Δήμους ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα, αλλά θα την πω την έκφραση λίγο περίεργα, ολογώ. Δεν περιλάμβανε όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να δοθούν στη συνέχεια ή με την νομοθεσία προκειμένου να γίνει μια δουλειά που μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον τα λιμενικά ταμεία τα οποία έχουν την οικονομική δυνατότητα. Το πολύ απλό θα σας πω ότι η νομοθεσία για τη λειτουργία των λιμενικών ταμείων διέπεται από δύο νόμους. Τον ιδρυτικό νόμο των λιμενικών ταμείων και την παραχώρησή του στα νησιά, στους Δήμους και τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Το ένα εμπλέκεται με το άλλο και αλληλοσυγκρούνται. Για να κάνουμε ένα έργο, μπορεί να περάσει το μέγιστο στα δημόσια έργα, αφορά έργα στα λιμενικά ταμεία. Φανταστείτε ότι το 9 ξεκίνησα ως δήμαρχος τότε του Δήμου της ΚΟ και πρόεδρος του λιμενικού ταμείου ΚΟ νησί Βαστιπαλέας, να κάνουμε δύο μελέτες για το λιμένα της Καλάμπρας και της Κεφάλου. Και έφτασε να γίνει η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τώρα, μετά από 7 χρόνια, με όλη αυτή τη διαδικασία. Και πού, σε ένα λιμενικό ταμείο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ταμείο και μπορεί να κάνει μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις. Πώς θα τις κάνει όμως, όταν η νομοθεσία πρέπει να περάσουμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας, ο προϋπολογισμός του ελέγχεται από το Δήμο και από το Υπουργείο Εσωτερικών, και όλα αυτά είναι μια άνας αφθαρμάς. Αυτά κάποια στιγμή είναι ευκαιρία να μπουν στο τραπέζι και να λυθούν. Πρέπει να τα λες, Υπουργέ. Και αν λυθούν αυτά τα πράγματα, σας διαβεβαιώ ότι λιμενικά ταμεία όπως τη ΣΚΟ που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα, θα κάνουν πράγματα και θα αλλάξει η ζωή του εδώ. Θέλουμε να φτιάξουμε, Υπουργέ, την αίθουσα υποδοχής στην Αστυπάλαια και περνάνε δύο χρόνια μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Για μια αίθουσα που είναι 20-30 τετραγωνικά. Από την άλλη, έχουμε τη δυνατότητα και εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβληση στην νομοθεσία για τα νησιά. Στο λιμενικό ταμείο τη ΣΚΟ αυτή τη στιγμή υπηρετούν τρεις άνθρωποι. Ένας ΤΑΦ ΕΕ τεχνολόγος, ένας ΠΕ οικονομικών και άλλος ένας ΠΕ οικονομικών. Τώρα ήρθε με μετάταξη από την Βόρεια Ελλάδα ένας ΠΕ ή ΤΑΦ ΔΕΕ διοικητικός, ο οποίος ζήτησε ο άνθρωπος επειδή είναι η οικογένειά του εδώ και ήρθε και φοβάται τώρα με την κοινότητα να μην ξαναφύγει. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, Υπουργέ μου, με τα λιμενικά ταμεία και πρέπει να το δείτε. Το δεύτερο που επίσης θα πρέπει να σας πω με την λογική αυτή των λιμενικών ταμείων. Το λιμενικό ταμείο, όχι μοιραία, πολύ σωστά συνεργάζεται με τις κατατόπους λιμενικές αρχές. Οι κατατόπους λιμενικές αρχές και ειδικά η λιμενική αρχή της ΚΟ, εγώ ευτύχησα να συνυπηρετήσω ως δήμαρχος και με τον κύριο Αργυρίου και με τον κύριο Γιαλή. Θεωρώ ότι είναι δύο από τους ικανότερους και καλύτερους αξιωματικούς, τουλάχιστον το δική μου άποψη, του λιμενικού σώματος. Προσπαθούμε με κάθε δυνατότητα που μας δίνει η νομοθεσία να υποστηρίζουμε τη λειτουργία του λιμεναρχείου.